Καλό μεσημέρι, φίλες και φίλοι. Καλό μεσημέρι και από μένα, φίλοι μας. Να πούμε ότι θα ξεκινήσουμε βέβαια με σημαντικά θέματα που αφορούν όλους μας εθνικά. Αλλά από το δεύτερο μέρος και μετά θα έχουμε αρκετά ενδιαφέροντα θέματα και ρεπορτάζ που αφορούν την τοπική μας επικαιρότητα. Και η Νίκη, ξέρεις. Και παρεμβάσεις, ε. Και παρεμβάσεις, ναι, ναι. Και την καλή συνάδελφο τη Μαράγδα τη Μουλιάτη από την Πάτμο θα πάρα έχουμε. Και όσα και τον άλλα. Μιχάλη και την Πέγγι. Προλάβουμε τον, ναι, Μιχάλη τον Τριζάρη πάντα στο πρώτο μέρος. Λοιπόν, Νίκη, σήμερα χάρηκα, αυτό ήθελα να πω εγώ, χάρηκα με ένα ρεπορτάζ που κάναμε στο Μελισσοκομικό Κέντρο Δωδεκανήσου, διότι συνειδητοποίησα ξαφνικά ότι είναι και η μοναδική υπηρεσία με έδρα την Κάλυμνο, το Μελισσοκομικό Κέντρο. Κάλυμνος πρωτοστατεί στο Μελισσοκομικό Κέντρο. Μόνο σε αυτό όμως, ε. Ναι. Έτσι, δυστυχώς. Όχι, εντολές. Γιατί όσον αφορά τις υπηρεσίες. Α, καλά, εντάξει. Τις υπηρεσίες, ναι, διότι βλέπουμε τι έχουμε. Εφορία έχουμε εδώ. Ναι. Τι έχουμε εδώ. Εδώ έχουμε ένα ΓΕΦ. ΔΕΗ. Το οποίο υπολειτουργεί. Τι έχουμε. Λοιπόν, είναι γνωστά σε όλους. Οπότε ήταν μεγάλη έκπληξη και χαρά να συνειδητοποιήσω σήμερα μέσα από το ρεπορτάζ ότι το Μελισσοκομικό Κέντρο Δωδεκανήσου έχει έδρα την Κάλυμνο. Και θα δείτε στη συνέχεια ένα πολύ ενδιαφέρον ρεπορτάζ. Καρδιά του, λοιπόν, χτυπά στην Κάλυμνο. Ναι. Τι βλέπεις, λοιπόν, το καραβάκι μου. Σήμερα. Ονειρεύομαι από τώρα. Είναι λίγο. Για το Σαββατοκύριακο, ναι. Αποδιοργανωμένο. Λοιπόν, πάμε στα εθνικά μας θέματα τώρα, σοβαρευτούμε. Δεν θα υπάρξει νέο μνημόνιο μετά την έξοδο της Ελλάδας από το πρόγραμμα, δήλωσε κατηγορηματικά ο επικεφαλής του ESM, Klaus Rengling, επισημένοντας πως θα είναι με αυστηρότητα η επιτήρηση, αλλά δεν θα τεθούν νέοι όροι. Σε δηλώσεις του με τον Υπουργό Οικονομικών Ευκλήδη Τσακαλώτο, μετά τη συνάντησή του στο Υπουργείο Οικονομικών, ο κ. Rengling ανέφερε ότι η τελευταία δόση από τον ESM για την τέταρτη αξιολόγηση θα είναι της τάξης των 10 έως 12 δισεκατομμυρίων ευρώ και το ποσό αυτό θα χρησιμοποιηθεί ως επιτοπλίστων για μαξιλάρι ασφάλειας μετά το πρόγραμμα, προκειμένου να καθησυχαστούν οι αγορές, ότι δεν θα υπάρξουν περαιτέρω ανάγκες ρευστότητας για την Ελλάδα. Από την πλευρά του, ο Υπουργός Οικονομικών ανέφερε ότι η συζήτηση με τον κύριο Rengling αφορούσε στο Eurogroup, τα μέτρα για το χρέος και τη μεταμνημονιακή παρακολούθηση και είναι και οι δύο αισιόδοξοι πως θα υπάρξει ικανοποιητική λύση έως την προσεχή Πέμπτη. Πάμε να ακούσουμε τον κύριο Τσακαλώτο και να ενημερωθούμε. Καλημέρα σε όλους και σε όλες. Είχαμε μια συνάντηση με τον κύριο Rengling. Χαρά μας που μας επισκέφτηκε. Είναι εδώ 2-3 μέρες για διάφορες συναντήσεις. Η συζήτηση ήταν γύρω από το τέλος της τέταρτης αξιολόγησης που εξέφρασε τη χαρά του το τελείωσε. Υπάρχει λίγο δουλειά ακόμα που μετά από το νομοθετικό κομμάτι και η συζήτηση ήταν πιο πολύ για το Eurogroup της 21 του μηνός, δηλαδή σε ένα μήνα από εδώ. Συζητήσαμε τα θέματα που θα μπουν σε σχέση με το χρέος και τη μεταμνημονιακή παρακολούθηση. Οπότε νομίζω ότι είμαστε και οι δύο αισιόδοξοι ότι θα υπάρχει μια ικανοποιητική λύση μέχρι εκείνη την Πέμπτη. Τώρα είναι δύσκολο και για τον κύριο Rengling, νομίζω, αλλά και για μένα να σας περιγράψουμε τις παραμέτρους αυτή της λύσης, γιατί υπάρχουν πολλοί τρόποι η Ελλάδα να πάρει αυτό που της υποσχέθηκε το Eurogroup του Ιουνίου του 2017, ένα βιώσιμο χρέος. Οπότε οι λεπτομέρειες δεν είναι εύκολες να περιγραφούν, γιατί για ακριβώς το λόγο που σας είπα ότι υπάρχουν πολλοί τρόποι να γίνουν συνδυασμοί μέτρων το οποίο θα βοηθήσουν το ελληνικό χρέος. Αυτά από μένα. Yes, good morning everybody. We had a good meeting. I have been here, as the minister said, for a number of days and had quite a few meetings in Athens, and I'm encouraged by what I see compared to a few years ago. I can see the real progress. Of course, I see it in the numbers. The economy is growing again, unemployment is coming down, but one can also see it in the streets. This is very encouraging. We are coming to the end of the program. Yesterday, two important things happened in
the Greek Parliament, the omnibus bill was adopted, which is a final big step on the legislative side to meet the prior actions of the program, rising living standards. Υλικό, υπάρχουν κάποια τελικά βήματα που πρέπει να ολοκληρωθούν, η ολοκλήρωση κάτω των προαπαιτούμενων. Κρεμούν κάποιες φάσεις υλοποίησης που θα έρθουν την επόμενη εβδομάδα. Το δεύτερο πολύ σημαντικό πράγμα που έγινε χθες ήταν ότι το Διοικητικό Συμβούλιο του ESM ενέκρινε την εκταμίευση της δόσης του 1 δισεκατομμυρίου ευρώ, το οποίο θα δώσει μια όθηση στη ρευστότητα και στην οικονομία της Ελλάδος γενικότερα. Τώρα, πλέον στρέφουμε το βλέμμα μας προς τη συνεδρία του Eurogroup την επόμενη Πέμπτη, σε μία εβδομάδα. Η ημερήσια διάταξη συγκεκριμένης συνεδρίασης είναι εκτενέστατη. Θα συζητηθεί η τελευταία αξιολόγηση, θα συζητηθεί η εκταμείευση των τελευταίων ποσών, των τελευταίων δόσεων, θα συζητηθούν τα μέτρα της ελάφρυνσης του χρέους, καθώς επίσης και της επιτήρησης μετά την ολοκλήρωση του προγράμματος. Όπως αντιλαμβάνεστε, η ημερήσια διάταξη της συνεδρίασης αυτής είναι πάρα πολύ μεγάλη και κατά πάσα πιθανότητα το Eurogroup θα διαρκέσει πολλές ώρες μέχρι το βράδυ. Όμως, αυτό θα είναι το τελευταίο βήμα, είναι το τελευταίο βήμα στην προσέγγιση μας προς το τέλος όλων αυτών των προσπαθειών που έχει καταβάλει η χώρα τα τελευταία χρόνια, με στόχο από εδώ και μπρος να κινείται ανεξάρτητη και μόνη της προς το μέλλον. Να προχωρήσουμε, φίλοι μας, και σε άλλα θέματα. Συνεχίζεται στη Βουλή η μάχη των πολιτικών κομμάτων, μετά την πρόταση δυσπιστίας, βέβαια, που κατέθεσε η Νέα Δημοκρατία για τη Συμφωνία Αθήνας Σκοπίων για το όνομα. Η συζήτηση ξεκίνησε το απόγευμα της Πέμπτης και αναμένεται να κορυφωθεί το Σάββατο με τις ομιλίες των αρχηγών, την τελική αναμέτρηση Αλέξη Τσίπρα και Κυριάκου Μητσοτάκη, καθώς και την ψηφοφορία επί της προτάσεως. Στηρίζουμε την κυβέρνηση, διότι σεβόμαστε τις θυσίες που έχουν κάνει όλα αυτά τα χρόνια οι Ελληνίδες και οι Έλληνες. ΣΥΡΙΖΑ, ΑΝΕΛ και Οικολόγοι Πράσινοι έχουμε μια έντιμη συνεργασία. Μένουμε όμως σταθεροί στις θέσεις μας, ανέφερε η Υπουργός Τουρισμού Έλληνα Κουντουρά κατά τη συζήτηση της πρότασης δυσπιστίας της Νέας Δημοκρατίας. Το ΚΚΕ δεν θα δώσει άλλη νομιμοποίηση σε αυτή τη διαδικασία. Η κοινοβουλευτική ομάδα δεν θα πάρει μέρος σε αυτή την παροδία κοινοβουλευτικής διαδικασίας. Αποχωρούμε αυτή τη στιγμή, ανέφερε ο Γενικός Γραμματέας της Κεντρικής Επιτροπής του ΚΚΕ, Δημήτρης Κουτσούμπας, προλίγου στη Βουλή. Απευθυνόμενος τόσο στην κυβέρνηση όσο και στην αξιωματική αντιπολίτευση, είπε πως τη δυσπιστία του λαού την έχετε. Την τελική μομφή θα σας την δώσει ο λαός με τους αγώνες του. Λοιπόν, θα συνεχίσει η Ειρήνη. Δρυμύτατη επίθεση εναντίον του Προέδρου της Νέας Δημοκρατίας Κυριάκου Μητσοτάκη εξαπέλυσε το μεσημέρι της Παρασκευής ο Υπουργός Επικρατείας και κυβερνητικός εκπρόσωπος Δημήτρης Τζανακόπουλος με αφορμή της πρωτοφανής δηλώσης του βουλευτή της Χρυσής Αυγής Κωνσταντίνου Μπαρμπαρούση στη Βουλή. Είναι πλέον φανερό ότι η Νέα Δημοκρατία έχει ανοίξει με τη στάση της το κουτί της Πανδώρας. Έχει απελευθερώσει τα πιο αντιδραστικά αντανακλαστικά ακραίων κύκλων και έχει νομιμοποιήσει το τέρας του εθνικισμού. Ακραίες ιδεολογίες που μέχρι πριν από λίγο καιρό θεωρούνταν νεκρές βρήκαν την ευκαιρία να αναστηθούν χάρη στα μυσαλόδοξα κηρύγματα του κυρίου Μητσοτάκη και ηγετικών κύκλων της Νέας Δημοκρατίας. Πριν από λίγη ώρα, ο Χρυσαυγίτης Μπαρμπαρούσης από το ιερό βήμα της Βουλής των Ελλήνων κάλεσε τον ελληνικό στρατό σε πραξικόπημα. Είναι η πρώτη φορά από την αποκατάσταση της Δημοκρατίας το 1974 που τέτοια πράγματα ακούγονται στο ελληνικό κοινοβούλιο. Η ευθύνη για το γεγονός ότι ο φασιστικός και εθνικιστικός εσμός έχει πλήρως αποθρασινθεί και καλεί ευθέως σε κατάλυση της δημοκρατίας βαραίνει αποκλειστικά τον Κυριάκο Μητσοτάκη. Και συνεχίζουμε, φίλες και φίλοι. Πριν από λίγη ώρα, την εντονότατη αντίδραση του Προέδρου της Βουλής προκάλεσε η δήλωση του βουλευτή της Χρυσής Αυγής Κωνσταντίνου Μπαρμπαρούση, ο οποίος στο τέλος της τοποθέτησής του επί της πρότασης μορφής κατά της κυβέρνησης κάλεσε τη στρατιωτική ηγεσία της χώρας να συλλάβει τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας, τον Πρωθυπουργό Αλέξη Τσίπρα και τον Υπουργό Εθνικής Άμυνας Πάνο Καμένο. Αν είναι δυνατόν, δηλαδή, έχει. Τι να πούμε. Ξέφυγε η κατάσταση. Πάμε να δούμε το σχετικό βίντεο. Με τίτλο «Προσγορές του πολιτέματος» και συγκεκριμένα του άρθρου 134 που αναφέρεται σε εσχάτη προδοσία και του άρθρου 135 που αναφέρεται σε παρασκευαστικές πράξεις εσχάτης προδοσίας. Ζητώ, κύριε Πρόεδρε, καταρχήν από τη δικαιοσύνη, όπως άμεσα ασκηθεί ποινική δίωξη για το συγκεκριμένο αδίκημα
κατά του βουλευτού Μπαρμπαρούση και κατά του κόμματος της Χρυσής Αυγής. Όπως επίσης, ζητώ διημών από το σύνολο και την ολομέλεια της Βουλής των Ελλήνων να εγκρίνει την άμεση άρση της βουλευτικής ασυλίας για να μπορέσει η δικαιοσύνη να εφαρμόζει νόμους. Δεν μπορούμε να παίζουμε με το πολίτευμα της χώρας, δεν μπορούμε να παίζουμε με τις ένοπλες δυνάμεις της χώρας. Υπάρχουν αντιπαραθέσεις πολιτικές, αλλά μέσα στα πλαίσια της εφαρμογής του συντάγματος. Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, την ποινική δίωξη θα την ασκήσει η δικαιοσύνη με δική της πρωτοβουλία. Εμείς αναφέρουμε στην Ολομέλεια της Βουλής το αίτημα και του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας και από εκεί και πέρα θα ζητήσω δια του Προεδρείου να υπάρξουν άμεσες ενέργειες ή τουλάχιστον να υπάρξει ανάκληση από τη μεριά της Χρυσής Αυγής ή άλλων που διέπιστωσαν το συγκεκριμένο έγκλημα. Δεν μπορεί να αφήνεται η οποιαδήποτε σκιά επάνω σε ένοπλες δυνάμεις και δεν μπορεί να καλείται η στρατιωτική ηγεσία των ένοπλων δυνάμεων να συλλάβει τον πρώτο πολίτη της χώρας, τον Πρωθυπουργό, υπουργούς και να καταλήξει το πολίτευμα. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Ορίστε κύριε Πρόεδρε. Αποφάσισε να μην δοθεί ο λόγος μέχρι πέρατος αυτής της διαδικασίας σε κανένα μέλος της κοινοβουλευτικής ομάδας της Χρυσής Αυγής. Εφόσον αυτεπαγγέλτος ή μετά από έγκληση του Υπουργού ή των αρμοδίων αρχών δια της δικαστικής οδού ζητηθεί η άρση της ασυλίας και οποιαδήποτε περαιτέρω ενέργεια, η Βουλή, όπως ορίζει το Σύνταγμα και ο κανονισμός, βεβαίως θα τοποθετηθεί. Ευχαριστώ πολύ. Επικίνδυνες εκτροπές στη Βουλή. Και στη δημοκρατία γενικότερα. Στη δημοκρατία, βέβαια, κυρίως στη δημοκρατία. Λοιπόν, τώρα, όπως είδαμε προηγούμενα, είχαμε την άποψη και το λόγο του κυρίου Καμένου. Του κυρίου Καμένου, ναι. Ο Υπουργός λοιπόν Εθνικής Άμυνας, που έσπευσε στη Βουλή αμέσως μετά το επεισόδιο με τον Μπαρμπαρούση, ζήτησε την ποινική δίωξη του βουλευτή της Χρυσής Αυγής και του συνόλου των βουλευτών της. Έκανε λόγο για αδικήματα που αφορούν στην Εσχάτη προδοσία και ζήτησε την άρση της βουλευτικής του ασυλίας. Πάμε να δούμε ένα ακόμα σχετικό βίντεο. Καλό την ηγεσία της χώρας, την στρατιωτική ηγεσία της χώρας να σεβαστεί τον όρκο της. Να συλλάβει τον Πρωθυπουργό Αλέξη Τσίπρα, τον Πάνο Καμένο και τον Προκόπη Παυλόπουλο για να αποτροπεί αυτή η προδοσία. Τα κεφάλια σας στις πρέσπες! Τα κεφάλια σας στις πρέσπες! Όπως προείπα, κάντε ησυχία, κάντε ησυχία. Κάντε ησυχία. Παρακαλώ, καθίστε κάτω. Καθίστε κάτω, καθίστε κάτω. Καθίστε κάτω. Κάτσε, καθίστε κάτω παρακαλώ. Καθίστε κάτω, ήρεμα. Παρακαλώ, παρακαλώ, παρακαλώ. Παρακαλώ. Παρακαλώ, παρακαλώ. Παρακαλώ, κύριε, το λόγο έχει ο κύριος Βούτσης. Παρακαλώ, παρακαλώ. Ζήτησε το λόγο. Κύριε Πρόεδρε, ζητήσατε το λόγο. Μισό λεπτό, ζήτησε το λόγο ο κύριος Βούτσης. Σας παρακαλώ, περιμένετε. Σας παρακαλώ, μου επιτρέψατε. Σηκωθήκατε όλοι και φωνάζετε. Ζήτησε το λόγο ο πρόεδρος της Βουλής. Μα με συγχωρείτε, δεν μου αφήνετε περιθώριο ως προεδρεύοντα να κάνω αυτό που σκέφτηκα τουλάχιστον να προτείνω στο σώμα. Όπως προείπα την ώρα που μιλούσε ο συγκεκριμένος ομιλητής για διαγραφή ορισμένων φράσεων. Από εκεί και πέρα όμως, επειδή ζήτησαν το λόγο, ο κύριος... Συγγνώμη, θέλετε να με υποκαταστήσετε. Ελάτε παρακαλώ εδώ. Ελάτε κύριε Παπαδόπουλο εδώ. Ζήτησε το λόγο ο κύριος Βούτσης. Ζήτησε το λόγο η κυρία Μπακογιάννη. Ζήτησε το λόγο ο κύριος Λοβέρδος. Λοιπόν. Άντε πάλι. Κύριε Παπαδόπουλο, ακούτε ή θέλετε ορίστε. Τέλος πάντων. Λοιπόν, έχουμε τον Μιχάλη στην τηλεφωνική μας γραμμή. Να καλησπέρισουμε τον καλό συνάδελφο, δημοσιογράφο του Sky, τον Μιχάλη τον Τζιάρη. Καλό μεσημέρι, Ειρήνη, καλό μεσημέρι, Νίκη.
Πόσο καλό να είναι, Μιχάλη. Όχι, είναι πάρα πολύ δύσκολο το μεσημέρι σήμερα. Όλα αυτά που γίνονται. Τα γεγονότα είναι συνεχή. Δυστυχώς αναφέρω πως ήδη τελευταία στιγμή θέλει να έχουμε σε εξέλιξη αυτή την ώρα πυρκαγιά σε ειδοποιητικό χώρο στην Κερατέα και μάλιστα σε χώρο που υπάρχουν σπίτια με τους πυροσβέστες να σπέβουν στο σημείο. Είναι πληροφορίες τελευταία στιγμή. Προκειμένου να μην πάρει κάποιο σπίτι φωτιά, είναι η δεύτερη φωτιά που υπάρχει σε εξέλιξη αυτή την ώρα στην Αττική. Μία ακόμη είναι στην Πεντέλη. Στην Νέα Μάκρη. Να δούμε τώρα τα θέματα που πραγματικά απασχολούν από το πρωί όλη την δημοσιογραφική πιάτσα που λέμε και την κοινή γνώμη, καθώς είχαμε το πρωτοφανές, είχαμε τη σύλληψη υπαλλήλου της Βουλής στα ξημερώματα κατά τη διάρκεια επεισοδίων με βόμβες μολότοφ στα Εξάρχεια. Από τις 4.30 έως τις 6.00 λοιπόν τα ξημερώματα, ομάδα ατόμων επιτίθεντο κατά αστυνομικών των ΜΑΣ, Σύντοσίτσα και Τσιχαλά Ντρικούπη, κάποια στιγμή έγινε η επιχείρηση της ελληνικής αστυνομίας. Τα άτομα αυτά ταμπουρώθηκαν σε μια κάβα από τον στη Σπύρου Τρικούπη, όπου καλήθηκε ο ιδιοκτήτης επιχείρησης να μεταβεί άμεσα στο χώρο, να ανοίξει τα ρολά όπως και έγινε, και συνελήφθησαν συνολικά 11 άτομα, εκ των οποίων 9 Έλληνες και 2 Λοδαποί. Η έκπληξη βέβαια των αστυνομικών ήταν το γεγονός πως μεταξύ αυτών είναι και ένας υπάλληλος της Βουλής, μόνιμος υπάλληλος από το 2003, ο οποίος το πρωί πήρε τους συγγνώμους της Δημοκρατίας. Και το βράδυ είχε ενεργή συμμετοχή σε επεισόδια κατά αστυνομικών. Ένα πραγματικά πρωτοφανές γεγονός το οποίο απασχολεί από το πρωί και να δούμε την εξέλιξη αυτή που θα έχει, αν θα παραμείνει στο χώρο η δουλειά του ή αν αυτό θα έχει ως επίπτωση να χάσει την θέση του στο κοινοβούλιο. Να δούμε ένα άλλο περιστατικό στο οποίο και εδώ βρισκόμαστε αυτή την ώρα και είναι ένα αιματηρό περιστατικό με θύμα ιδιοκτήτη κάβας στην περιοχή του Παλαιού Φαλήρου. Στα σύνορα με τον Άγιο Δημήτριο. Εδώ λοιπόν στην Αγίας Βαρβάρα 47, στη 1 η ώρα, έφτασαν 4 άτομα μέσα σε αυτοκίνητο. Οι 2 εξ αυτών με καλυμμένα χαρακτηριστικά βγήκαν από το αυτοκίνητο, κινήθηκαν προς την κάβα και πριν προλάβει ότι θα πει το παραμικρό, ξεκίνησαν να τον γρονθοκοπούν και ξεκίνησαν να τον γρονθοκοπούν και να ζουν τα χρήματά του. Τότε λοιπόν ο αδελφός του ιδιοκτήτη αντιλαμβάνεται το περιστατικό, φεύγει από το σπίτι του το οποίο είναι δίπλα και με το που φτάνει στην επιχείρηση βλέπει τον αδερφό του εμόφυρτο και να δέχεται επίθεση. Ξεκινάει ο άνθρωπος να φωνάζει βοήθεια, βοήθεια και να καλεί τους αστυνομικούς να φτάσουν στο σημείο, να ενημερώσει κάποια αστυνομία και τότε ένας από τους 2 αδίστακτους δράστες τον πυροβολεί στο πόδι και στη συνέχεια φεύγουν χωρίς να πάρουν τα χρήματα. Ο άνθρωπος είναι στο χειρουργείο, αυτή την ώρα πληροφορούμαστε πως ευτυχώς είναι καλά στην υγεία του, δεν αντιμετωπίζει κάποιο πρόβλημα περαιτέρω. Να πούμε ότι κατά τη διάρκεια της νύχτας είχαμε 9 εμπρησμούς οχημάτων σε διάφορες περιοχές Αττικής, στο κέντρο, στο λεωφόρο Ηρακλείου, στη Νέα Ιωνία, στην Αργυρούπολη, από ομάδες αντιψιαστών οι οποίοι πυρπόλησαν 9 οχήματα μεταφορικής εταιρείας σε διάστημα μισής ώρας. Τώρα ανάκριση έχει πάρει η ελληνική αστυνομία και γενικά είναι μια μέρα γεμάτη, είναι μια μέρα σε φοβερές εξελίξεις σε πολιτικό επίπεδο, σε κοινωνικό επίπεδο. Είχαμε να κάνουμε αναφορά, αν θέλετε, το ασύλληπτο περιστατικό με τον βουλευτή της Χρυσής Αυγής, τον Μπαρμπαρούση, ο οποίος ζήτησε ούτε λίγο ούτε πολύ να υπάρξει πραξικόπημα με την παρέμβαση του στρατού να συλλάβουν τον πρόεδρο της Δημοκρατίας, τον Πρωθυπουργό, τον Υπουργό Εθνικής Άμυνας, μέσα στο κοινοβούλιο, πάνω από στο βήμα της Βουλής, προκαλώντας πραγματικά αίσθηση για να καταλαβαίνουμε λίγο τι πρεσβεύουν τα συγκεκριμένα άτομα, τα μέλη, οι βουλευτές της Χρυσής Αυγής και όπως είπε ο κ. Κουτσούμπας του Κομμουνιστικού Κόμματος, από δολοφόνους κατάδικους δεν μπορούμε να περιμένουμε κάτι παραπάνω. Αυτή είναι η εικόνα δυστυχώς. Αυτό είναι και το κλίμα που υπάρχει. Αυτά είναι τα γεγονότα, πλούσια δημοσιογραφία σήμερα, πραγματικά πάρα πολύ πλούσια και εκρηκτική γεγονός. Και να είναι το ίδιο και το Σαββατοκύριακο που έρχεται, γιατί υπάρχει συζήτηση στη Βουλή και αναμένουμε να δούμε τι άλλο θα βγει σε αυτό το 48ωρο που αναμένουμε. Οξυμένα τα πνεύματα. Μιχάλη, σε ευχαριστούμε πολύ. Καλή δύναμη σε σένα. Καλό Σαββατοκυριακό. Και πάμε σε διαφημίσεις ή όχι? Να πάμε.